συγκεκριμένα με σαφήνεια, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό σε όλους τους συνδημότες μας αφενός, αλλά και στον εμπορικό κόσμο, πώς θα λειτουργήσει η δράση στηρίζου. Επίσης, μπορείτε να δείτε και την εκδοτική κάρτα που ήδη έχει εκδοθεί. Έχουν εκδοθεί οι πρώτες 500. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα. Το front page, η πρόσωψη. Να δούμε και την πίσω πλευρά που φέρει το ονοματεπώνυμο του κάτοχου, τον αύξον αριθμό, αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο, για να υπάρχει διαφάνεια και να αναγνωρίζουμε ακριβώς πόσες κάρτες και πόσες είναι οι κάρτες που έχουν δοθεί και ποιοι είναι οι κάτοχοι. Και η ημερομηνία έκδοσης, επαναλαμβάνω, η ισχύς της κάρτας είναι για ένα έτος. Επίσης, να δούμε και την αφίσα, η οποία θα μπει σε κεντρικά σημεία σε όλες τις δημοτικές ενότητες του νησιού και κοινότητες του νησιού, με τα ονόματα των συνεργατών μας, τα οποία θα είναι στη διάθεση των συνδημοτών μας. Σε αυτό το σημείο, κύριε Πρόεδρε, να πούμε ότι υπάρχει και το τηλέφωνο του Εμπορικού Συλλόγου για να το χρησιμοποιήσουν οι εμπορικές επιχειρήσεις. Το οποίο είναι το 26179. Να ξαναπούμε ότι απευθύνεται σε όλα τα καταστήματα της ΚΟΠ που είναι μέλη του Εμπορικού Συλλόγου ή μπορούν να εγγραφούν στον Εμπορικό Σύλλογο. Και ο λόγος αυτός είναι για να μπορεί ο Εμπορικό Σύλλογο να ελέγχει οι εκπτώσεις που να δίνουν να είναι πραγματικές και όχι παραπλανητικές. Αυτή ήταν η ευθύνη του Εμπορικού Συλλόγου, να κατοχυρώσει την αξιοπιστία του εγχειρήματος αυτού. Διότι πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει και η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη και του καταναλωτικού κοινού και των εμπορικών επιχειρήσεων. Κάθε εμπορικό κατάστημα το οποίο θα θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα θα υπογράφει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον Εμπορικό Σύλλογο. Ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο θα λέγει τις υποχρεώσεις του καταστήματος και τα δικαιώματα, στο οποίο θα αναφέρει και την έκπτωση την οποία θα δίδει στους το νούμερο του προγράμματος. Θα παίρνει ένα σήμα, αυτό το οποίο είδατε και είναι αυτό, αυτοκόλλητο, το οποίο θα έχει στην πρόσωψη του καταστήματος, ώστε να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι ότι συμμετάσχει το κατάστημα. Βέβαια, μέσω του τύπου και την τηλεόραση, τα καταστήματα που θα συμμετάσχουν θα κοινοποιούνται και με τις εκπτώσεις τις οποίες θα προσφέρουν. Να πούμε ακόμα ότι θα μπορούν να δίνουν και να κάνουν και ειδικές προσφορές για τους αμέας με μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων, τα οποία και αυτά θα τα κοινοποιούμε. Σε ειδικά stand του στηρίζω. Και όπως είπαμε, ο Εμπορικός Σύλλογος θα είναι υπεύθυνος ώστε όλες οι εκπτώσεις να είναι πραγματικές και να υπάρχει αξιοπιστία στο εγχείρημα. Όποιο κατάστημα λοιπόν είτε είναι εγγεγραμμένο είτε είναι εγγραφή στον Εμπορικό Σύλλογο και να συμμετάσχει, θα μπορεί και στο τηλέφωνο του Εμπορικού Συλλόγου, το 27179, να δώσει τα στοιχεία του. Οπότε θα το επισκεφτούμε τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου για να το εξηγήσουμε και από κοντά τις διαδικασίες και να πώς θα μπορέσει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Να πούμε ότι στην περίοδο των εκπτώσεων θα αναστέλλεται το πρόγραμμα, όπως είναι εκπτώσεις για νόητους λόγους, και θα αρχίσει πάλι αμέσως μετά τις εκπτώσεις. Άρα τώρα έχουμε ένα Φεβρουάριο όλο μπροστά μας, να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε και εμείς και τα καταστήματα που μπορούμε να συμμετάσχουν και οι ωφελούμενοι να παραλάβουν τις κάρτες τους, οπότε από τις αρχές Δευματίου που τελειώνουν οι εκπτώσεις να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα αυτό. Να συμπληρώσω ότι αυτό η συγκεκριμένη δράση, αυτή η συγκεκριμένη δράση που ψηφιστεί ομόφωνα από το 11ης Συμβούλιο της Κοινοτελήσεως της Κοινωνίας. Επίσης, να συμπληρώσω ότι έχει υπογραφεί ένα σύμφωνο συνεργασίας που προβλέπει όλα τα σχετικά με τη δράση μεταξύ της κοινοφελούς επιχείρησης και του Εμπορικού Συλλόγου του ΕΡΜΗ. Και
και να μην παραλείψω να ευχαριστήσω σε αυτή τη φάση τον πολύ στενό μου συνεργάτη των Αντώνη Τομές και για την πολύτιμη συμβολή του στα οργανωτικά ζητήματα, που σήμερα δυστυχώς δεν είναι εδώ λόγω ασθενείας. Θέλω πραγματικά από καρδιάς να ευχαριστήσω τον εμπορικό κόσμο, γιατί είναι αλληλέγγυος με την κοινωνία και επαναλαμβάνω, στηρίζοντας τον τόπο, αγαπάμε τον τόπο και στηρίζουμε τον τόπο, στηρίζουμε τους ανθρώπους, άρα αγαπάμε τους ανθρώπους μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση, ή διευθυνιστική ή ό,τι άλλο μια κάποια πορεία.